Είμαστε άτομα οι οποίοι στις εισαγωγικές εξετάσεις εξασφαλίσαμε τις υψηλότερες βαθμολογίες εισάξεις με αυτές της ιατρικής και της νομικής. Θα μπορούσαμε και εμείς να ήμασταν οι γιατροί, οι δικηγόροι, να παίρναμε πολλαπλάσια λεφτά από αυτά που παίρνουμε. Όμως, επειδή αγαπάμε το αντικείμενο μας, επιλέξαμε να γίνουμε δάσκαλοι. Υπηρετούμε την εκπαίδευση περισσότερη εδώ και 10 χρόνια. Είμαστε αριστούχοι, κάτοχοι μεταπτυχιακών διδακτορικών. Και ο Υπουργός μας καλεί να παρακαθίσουν εξετάσεις, τις οποίες δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι οι θεματοθέτες, ποιοι θα διορθώσουν αυτές τις εξετάσεις και αν αυτά τα άτομα είναι πιο ικανά από εμάς που διδάσκουμε στην τάξη να μας αξιολογήσουν. Το να δίνεις ελπίδες σε άνεργους νέους ότι θα βρουν δουλειά, αφήνοντας άλλους νέους άνεργους και δημιουργώντας ταυτόχρονα έναν έξυπνο μηχανισμό πελατειακών σχέσεων και κερδοσκοπίας εις βάρος τους, αυτό δεν είναι εξυγχρονισμός, αλλά είναι εκμετάλλευση όλων των νέων της Κύπρου, όχι αυτών των νέων που είμαστε εδώ, αλλά και όλων των νέων. Καταρχάς, να πω ότι οι άνθρωποι που είμαστε εδώ και επηρεαζόμαστε δεν είμαστε 62 χρονών, όπως δηλώνει ο κ. Καδής. Είμαστε μέγιστη ηλικία 32 χρονών. Θεωρώ ότι είμαστε αρκετά νέοι. Θέλω απλά να πω ότι είμαστε οι άριστοι των αρίστων. Εμείς αποφοιτήσαμε από πανεπιστήμια που έπρεπε να δώσουμε εξετάσεις 6-7 χιλιάδες Κύπροι και περάσαν οι 150 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.